ξέρω ότι είναι ένας ποιητής. Α, ναι. Κατάλαβα. Ήταν ένας ποιητής κάπου. Το περασμένο αιώνα. Ποιητής σπουδαίος. Έλληνας ήταν. Αλλά μεγάλωσε και ζούσε στην Ιταλία. Μια μέρα λοιπόν έμαθε ότι οι Έλληνες που ήταν σκλαβωμένοι στους Οθωμανούς τότε πήραν τα όπλα. Να πολεμήσουν. Ξύπνησε τότε μέσα του η ξεχασμένη πατρίδα, τα παιδικά του χρόνια στο νησί, η μορφή της μάνας του που ζούσε ακόμα εκεί. Δεν μπορούσε να ησυχάσει. Περπάταγε και παραμιλούσε. Κάθε νύχτα έβλεπε στον ύπνο του τη μάνα του. Νύφη, ντυμένη στα άσπρα, να τον καλεί. Από τη Βενετία γύρισε στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο, στο νησί του. Ξαναβρήκε τα πρόσωπα, τα χρώματα, τις μυρουδιές, το πατρικό του. Αλλά δεν ήξερε τη γλώσσα. Ήθελε να τραγουδήσει την Επανάσταση, αλλά δεν ήξερε τη γλώσσα της μάνας του. Άρχισε τότε να τριγυρίζει στις γειτονιές, στα χωράφια, στα ψαχοχώρια, καταγράφοντας τις λέξεις που άκουγε και πληρώνοντας κάθε λέξη που δεν ήξερε. Η φήμη έτρεξε παντού. Ο ποιητής αγοράζει λέξεις. Από τότε, όπου πήγαινε, μαζεύονταν φτωχοί από όλο το νησί, μεγάλοι και παιδιά, πολιορκώντας τον για να του πουλήσουν λέξεις. Ρωσία. Πηγή. Αηδόνια. Ουρανός. Κύμα.
Ευωδίζει. Αλαφροίσκεται. Αλαφροίσκεται. Αλαφροίσκεται καλέ. Πες μου απόψε, τι είδες. Νύχτα γεμάτη θάματα. Νύχτα σπαρμένη μάγια. Αλαφροίσκιωτος. Έτσι έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία. Βέβαια έγραψε και άλλα ποίηματα. Και ένα μεγάλο ατέλειωτο. Που το ονόμασε Ελεύθερη Πολιορκημένη. Όλη την υπόλοιπη ζωή του προσπαθούσε να το τελειώσει. Αλλά δεν πρόλαβε, του δείπανε λέξεις.